Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Ιρλανδία, με Δουβλίνο, εκεί όπου θα συναντήσουμε την κυρία Αναστασία Καραΐσκου. Κυρία Καραΐσκου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ. Τι όμορφο φόντο έχετε από πίσω, πού βρίσκεστε? Θάλασσα πράσινη. Θάλασσα πράσινη, σωστά, θάλασσα πράσινη. Είστε στο Δουβλίνο, σωστά? Είμαστε στο Δουβλίνο, ναι, κοντά στο κέντρο, στο πάρκο της Αγίας Άννας. Είναι απέναντι από το σπίτι. Είστε μία Ελληνίδα, μία Θεσσαλονικιά, η οποία έχει μεταφέρει το σπιτικό φαγητό της Θεσσαλονίκης και του τόπου μας στην μακρινή Ιρλανδία. Ακριβώς. Για πείτε μας λίγο, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε την διάθεση των σπιτικών φαγητών που προετοιμάζετε και ετοιμάζετε εσείς η ίδια από μία υπαίθρια αγορά στην Ιρλανδία. Ακριβώς, ναι. Εδώ έχει και κάποιες υπαίθριες αγορές που έχουν περισσότερο φαγητό. Όπως οι λαϊκές αγορές, οι δικές μας, αλλά εδώ είναι λίγο πιο στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ασχολείται τόσο πολύ με τις πρώτες ύλες όσο με την κατασκευή. Υπάρχουν και λαχανικά βέβαια, αλλά πιο πολύ είναι μαγειρεμένο φαγητό, είτε φαγητό πακεταρισμένο, είτε φαγητό που φέρνουν από το εξωτερικό. Οπότε οι farmers markets λέγονται εδώ, οι οποίες είναι όντως λαϊκές αγορές, ξεκινήσαν, αλλά τώρα είναι λίγο πιο εκλεπτισμένες, στο Δουβλίνο τουλάχιστον. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, μία Ελληνίδα έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Ιρλανδία σε μία πολύ δύσκολη περίοδο στην αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και με ένα budget στο πορτοφόλι που δεν ξεπερνούσε τα 1000 ευρώ. Ξεκίνησε και είπε: θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Ξεκίνησε να μαγειρεύει μέσα στο σπίτι της, σωστά? Ναι, σωστά. Και μετά βγήκε στις τοπικές λαϊκές αγορές. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, ξεκίνησα με μία αγορά και είδα λίγο και τις υπόλοιπες. Ήταν εξωτερικές αγορές, οπότε κατέληξα τελικά να είμαι σε μία εσωτερική αγορά, γιατί σαν Ελληνίδα δεν είχα συνηθίσει τον καιρό εδώ, τον βροχερό, και στην εξωτερική αγορά ήταν λίγο δύσκολα. Τα προϊόντα μου ήταν πακεταρισμένα για λόγους ασφαλείας. Τα ξεκίνησα έτσι, δεν είχα δηλαδή κύμα φαγητό. Ναι. Οπότε ξεκίνησα με κάποια κριτσίνια σε διάφορες γεύσεις από υλικά που αγόραζα από τους ίδιους τους παραγωγούς της αγοράς και τα έφτιαχνα με ελληνικές συνταγές. Έτσι ξεκίνησα για να δω λίγο, να κάνω μια έρευνα, να δω ποιο προϊόν θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ευρείας κατανάλωσης για να μπορέσω να το αναπτύξω αργότερα. Και τελικά κατέληξα μετά από 2 χρόνια, 3 που ήμουνα έτσι πολύ ερασιτεχνικά να το πω, να αναπτύξω το κεφίρ από γάλα καρύδας για να καλύπτει όλες τις περίεργες, να το πω έτσι, νέες ανάγκες που δημιουργούνται στη διατροφή, που να μην θέλουν να έχουν κάποια ζωικής προέλευση. Ακριβώς, γιατί και οι Ιρλανδοί, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ψάξει λίγο, είναι κάπως περίεργες αυτά τα οποία τρώνε, έτσι δεν είναι? Είναι σαν λαός αρκετά αλλεργική σε πολλά πράγματα. Είναι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι ευαίσθητη ράτσα. Δεν ξέρω. Σωστά, σωστά το λέτε. Οπότε το αγαπημένο πιάτο, το αγαπημένο σνακ αυτή τη στιγμή των μόνιμων κατοίκων, από τα χέρια σας, ποιο είναι, των Ιρλανδών? Τους αρέσει το τζατζίκι. Οι Ιρλανδοί δεν αλλάζουν και εύκολα γούστα. Δεν είναι εύκολο να τους εκπαιδεύσεις. Αφού πήγαμε στα βαριά στο τζατζίκι, νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι εύκολο. Να τους πείσετε. Τζατζίκι, τυροκαυτερές, τέτοια. Βέβαια, εγώ να, το προϊόν μου, αυτό που έχω περισσότερο είναι κεφίρ. Το κεφίρ και σε εμάς δεν είναι πολύ παλιό προϊόν. Όχι, έρθει από τον Κάφκασο. Αλλά είναι έτσι ένα προϊόν ζύμωσης του γάλα καρύδας. Οπότε είναι ένα προβιωτικό ρόφημα. Και αυτό έχει τώρα, είναι η μοναδική που το κάνω εδώ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Καραΐσκου, είναι ότι μέσα από την καινοτομία σας καταφέρατε σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε μία ξένη χώρα να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις, να ξεχωρίσετε με όχημα ελληνικές γεύσεις. Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν η σκέψη μου. Κουράστηκα αρκετά, γιατί δεν ξέραμε ούτε πού πέφτει η Ελλάδα. Παρόλο που οι Ιρλανδοί πάνε διακοπές, αλλά δεν πάνε τόσο πολύ
στην Ελλάδα. Πάνε πιο πολύ στην Ισπανία, στην Ιταλία και μετά στην Ελλάδα. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους τους Έλληνες εδώ που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Φύγατε σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά προσπαθήσατε αρκετά. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο από τη μία και από την άλλη, βέβαια, τίποτα δεν είναι εύκολο. Ακριβώς, θέλει ηρεμία, χαμόγελο και να είμαστε ευγενικοί με όλους. Δηλαδή να παίρνουμε θετικά τα πράγματα, έστω και δυσκολίες. Γιατί και εδώ όλα είναι κάπως πιο εύκολα από την Ελλάδα, αλλά η γλώσσα και όλα εντελείως διαφορετική νοοτροπία είναι δύσκολα. Αλλά όταν έχεις χαμόγελο και παίρνεις θετικά τα πράγματα, προσπαθείς να ανταποκριθείς θετικά, η μέρα σου είναι όμορφη και αυτό ομορφαίνει και τη ζωή σου γενικότερα. Και να μην είμαστε συνέχεια θυμωμένοι με όλους. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω. Εάν δεν είμαστε εμείς θυμωμένοι, δεν είναι και οι απέναντί μας θυμωμένοι και ζούμε καλύτερα, ζούμε πιο όμορφα. Μάλιστα. Βλέπω ότι φυσάει λίγο εκεί που είστε. Ναι, ναι. Φυσάει λίγο παραπάνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, εδώ. Εκεί Ιρλανδικά μιλούν. Μιλούν αγγλικά. Αγγλικά. Υπάρχει και μια μειονότητα που μιλάει την Ιρλανδική γλώσσα, αλλά πιο πολύ στα χωριά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη εικόνα που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά.